Πλαισιωμένη από συγγενείς και αγαπημένους φίλους, το μικρό και γραφικό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ακροτήρι Χανίων ορκίστηκαν αιώνια πίστη και αγάπη ενώπιον του Θεού. Κύριε ο Θεός ημών από την ευσεθνών προμηστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνή, ευλόγησον τα αμνή στρατάστα. Στράτος Τζόρτζογλου και Σοφία Μαριόλα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία πλήθους κόσμου και εκλεκτών καλεσμένων. Έλαμπε από ευτυχία αλλά και συγκίνηση μέσα στο κατάλευκο νηφικό της, ενώ ο γοητευτικός ηθοποιός δεν μπορούσε να κρύψει την ευτυχία του μέσα στο κατάλευκο γαμπριάτικο κοστούμι. Κύριε ο Θεός ημών, που το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συγχωρευτήσε τη Μεσοποταμία, στελωμένον υπεύσαστε το Κυρίο αυτού. Ο γαμπρός πήγε στην εκκλησία περπατώντας, συνοδευόμενος από κριτικούς καλλιτέχνες και βρακοφόρους, ενώ η νύφη συνοδευόταν από κριτικοπούλες. Ομορφιά μου! Του Θεού Σοφία, των δούλων του Θεού Ευστράτιον, εις το όνομα. Το μυστήριο τέλεσε ο Μητροπολίτης Κιδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός με κουμπάρου στη Βαναμπάρμπα, το Μαθιό Αστροπαλίτη, το Σπύρο Μπουρνάζο και το Γιώργο Δεσίπρη, ενώ στο πλευρό του γαμπρού βρισκόταν πάντα ο ξάδερφός του Νίκος Τζόρτζογλου. Έχω εδώ τον ξάδερφό μου, τον Νίκο τον Τζόρτζογλου, που είναι και υποψήφιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Νίκο, που ήρθες. Μεγάλη ιστορία εδώ πέρα για την Κρήτη. Να σας ζήσω. Αθλητικός παράγοντας. Ευχαριστούμε, αθλητικός παράγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένουμε τώρα και τους κουμπάρους. Μακάρι κάθε παιδί, κάθε ζευγάρι που αποφασίζει να κάνει το βήμα του γάμου να νιώθει τόσο ερωτευμένο και τόσο γεμάτο αγάπη και φως όπως είναι αυτά τα δύο παιδιά. Φυσικά προηγήθηκε και η ξεχωριστή για το ζευγάρι προετοιμασία τους. Βέβαια αυτό που θα συζητιέται για καιρό είναι το παραδοσιακό κριτικό γλέντι στην παραλία αμέσως μετά το γάμο. Η παράδοση είναι πολύ όμορφη να κρατιέται, αλλά ποιο είναι το πιο παραδοσιακό πριν το φτιάξουν οι άνθρωποι? Η αγάπη, παιδιά. Οπότε ο Θεός, αν υπάρχει αγάπη, όλα τα έθιμα μπορούν να αλλάξουν. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχω όλους τους φίλους μου εδώ πέρα και συγγενείς μου. Το νεοπαντρό ζευγάρι αμέσως μετά το γάμο του επιστρέφει στην Αθήνα. Αφού ο Στράτος Τζόρτζογλου έχει γυρίσματα σε σύριαλ, αλλά από τις 20 Ιουλίου και μετά θα κάνουν ένα μεγάλο tour στην Ελλάδα, όπως είπαν, και μετά θα φύγουν για το Λος Άντζελες.